Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μετά από αρκετούς μήνες αυτή τη σεζόν που μοιραστήκαμε μαζί πάρα πολλές εμπειρίες ενημερωτικές με πολλούς καλεσμένους που είχα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσω σε αυτό το στούντιο, φτάσαμε πλέον στο τέλος για φέτος, για την σεζόν αυτή που τελειώνει τώρα και θα είμαστε πλέον μετά ξανά από το φθινόπωρο. Δεν μπορούσα να βρω καλύτερο τρόπο παρά για να τελειώσουμε αυτή τη σεζόν με το να καλέσω έναν συνάδελφό μου, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνει, τον γνωστό δημοσιογράφο στην ΕΤΡΙΑ, τον Παντελή Σαββίδη. Κύριε Σαββίδη, συνάδελφε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ κύριε Γκόρδη, τιμή μου. Με καλέσατε και μεγάλη τιμή για τα λόγια που είπατε. Να κλείνετε την τηλεοπτική σας περίοδο με την παρουσία μου. Με τιμά ιδιαίτερα και με ένα ειδική. Και εύχομαι να πάτε καλά και τη νέα περίοδο. Να έχετε σημαντικές παρεμβάσεις για τα τεκτενόμενα και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στην πόλη σας. Μια ιδιαίτερα. Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Δεν ξέρω εγώ. Το εργαστικό είμαι συνήθως, αλλά μου αρέσει πολύ η Καβάλα. Η Καβάλα είναι αλήθεια. Έχει πάρα πολύ φυσική ομορφιά και αν είχε αξιοποιηθεί διαφορετικά, θα μπορούσε να βρίσκεται σε άλλο επίπεδο και στον οικονομικό τομέα. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και με ευθύνη της κεντρικής εξουσίας και με ευθύνη των τοπικών αυτοδιοικητικών. Αυτό ισχύει για όλες τις πόλεις. Για όλες τις πόλεις ισχύει. Απλώς όταν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι τόσο μεγάλα και παραμένουν και δεν αξιοποιούνται, ο καημός εντός εισαγωγικών είναι μεγαλύτερος. Να ξεκινήσουμε, κύριε Σαββίδη, από την γενική επικαιρότητα, αυτό το κλίμα που ζούμε τους τελευταίους 14 μήνες στην οικονομία και όχι μόνο, γιατί έχει προεκτάσεις παντού, διαχέονται σε όλο το φάσμα των κοινωνικών δρόμενων. Ο κόσμος είναι μουδιασμένος εδώ και 14 μήνες, βέβαια άρχισε και αντιδρά το τελευταίο καιρό. Δεν ξέρει πότε θα μπορέσουμε να δούμε το φως στην άκρη του τούνελ, όχι όσο μάλλον να βγούμε από αυτό. Πείτε μου λίγο την άποψή σας και εσείς που κάνετε και τις εκπομπές στην ΕΤΡΙΑ και έχετε αυτήν την εμπειρία, πώς βλέπετε να κυλούν τα πράγματα? Νομίζετε, εκτιμάτε ότι μετά από αυτήν την απόφαση που λήφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες για την μείωση του χρέους, θα μπορέσουμε τελικά μέσα σε 1-2 χρόνια, όπως λένε και οι εκτιμήσεις, να περάσουμε σε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και άρα να υπάρχει κάποιος πλούτος έστω μικρός που να μπορεί να διαχέεται και προς τα κάτω, ή θα κάνουμε πολλά χρόνια να δούμε το δεύτερο, παρότι θα υπάρξει το πρώτο των μακροοικονομικών μεγεθών? Κοιτάξτε, η ευχή είναι αυτή που είπατε. Όλοι ευχόμαστε κάποια στιγμή να αρχίσουμε να βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ. Το ζήτημα είναι όμως ότι κανείς δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να υπογράψει ότι αυτό το φως θα το δούμε. Έστω και με τα μέτρα που αποφασίστηκαν στην τελευταία σύνοδο κορυφής. Και αυτό γιατί οι εμπειρίες που βιώνουμε, τα γεγονότα που βιώνουμε σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση, η οποία έχει ακραία μορφή στην ελληνική της διάσταση, είναι πανευρωπαϊκή, ενδεχομένως και παγκόσμια. Τα γεγονότα λοιπόν αυτά είναι πρωτόγνωρα και για τους διαχειριστές τους, οι οποίοι είναι ο κεντρικός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοια φαινόμενα από τότε που φτιάξαν την Ευρωζώνη τα αντιμετωπίζουν πρώτη φορά. Δηλαδή να έχουν τόσο μεγάλα ελλείμματα και να προσπαθούν μέσα σε ένα αρνητικό περιβάλλον να τα ελέγξουν και τα ελλείμματα και την ανάπτυξη των χωρών της Ευρωζώνης. Και νομίζω, όχι μόνο εγώ, όλοι πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή πειραματίζονται. Η Ελλάδα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή είναι ένα πειραματόζω, μια χώρα πειραματόζω, πάνω στην οποία δοκιμάζονται πολιτικές για κρίσεις που ήδη συμβαίνουν, μπορεί να συμβούν στο άμεσο μέλλον, και πολιτικές και αντιδράσεις για το πού θέλουν πια οι άνθρωποι που έχουν διαμορφώσει το σκληρό πυρήνα της Ευρώπης να οδηγήσουν τα πράγματα, να οδηγήσουν την Ευρώπη. Γιατί διαπίστωσαν ότι τέτοια φαινόμενα, έτσι πως φτιάξαν το ευρώ και την Ευρωζώνη, θα τα έχουν. Άρα το ερώτημά τους είναι, όταν τα έχουμε, τι κάνουμε? Και εδώ αρχίζουν και καταντίζονται απόψεις. Άλλος μιλάει για ευρωομόλογο, άλλος λέει να κάνουμε ένα κοινό Υπουργείο Οικονομικών, όλοι καταθέτουν και από μια άποψη. Αυτά όμως είναι προβληματισμοί ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε κέντρα αποφάσεων ή προβληματίζονται κεντρικά για αυτές τις κατευθύνσεις, και αυτοί οι προβληματισμοί με ένα προσεκτικό θα έλεγα τρόπο δοκιμάζονται και δοκιμάζονται δυστυχώς επάνω μας. Βέβαια φταίμε και εμείς που γίναμε πειραματόζω, διότι
έχει πολύ υποθεί και αυτό. Θα φτάσουμε και στις δικές μας ευθύνες. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι κανείς δεν μπορεί να μας πει εάν θα βγούμε από την κρίση με αυτά τα μέτρα. Ή απλώς είναι μια ανάσα. Διότι, όπως βλέπετε, παίρνονται μέτρα, μετά τα μέτρα περιμένουν να δουν πώς θα αντιδράσουν οι αγορές, περιμένουν να δουν τι εσωτερική αφομοίωση θα έχουν αυτά τα μέτρα, πώς θα αντιδράσει και η κοινωνία, αν τα μέτρα θα δώσουν μια δυναμική έστω ή θα σταθεροποιήσουν στοιχειοδός την οικονομία. Όλα αυτά όμως δεν μπορεί κανείς, δεν έχει κάποιο προηγούμενο να πει ότι ξέρεις με αυτά τα μέτρα σε μια τέτοια κρίση κάνεις ένα βήμα μπρος ή βλέπεις φως στην άκρη του τούνελ. Πειραματίζεσαι και περιμένεις. Περιμένουν να δουν πώς θα αντιδράσει η κοινωνία. Και η κοινωνία, δεν υπάρχει. Η ελληνική κοινωνία τον πρώτο χρόνο από το μνημόνιο το 1, το Μάιο του 2010 και μετά, έδειξε να δείχνει μια ανοχή για περίπου ένα χρόνο. Αυτό σταμάτησε να υφίσταται και είδαμε ότι άλλαξαν πλέον τα δεδομένα στον τρόπο αλλά και στο εύρος της αντίδρασης. Είδαμε και το κίνημα των αγανακτισμένων, πέρα και από κάποιες κοινωνικές αναταραχές, από κάποιες μεμονωμένες κοινωνικές ομάδες, μειοψηφίες, αλλά όλα αυτά συνθέτουν ένα γενικότερο πλαίσιο το οποίο δείχνει ότι η ανοχή πλέον του ελληνικού λαού δεν είναι στα επίπεδα που ήταν προενός έτους. Αυτό είναι βέβαιο. Καλά, και αυτό είναι και λογικό. Γιατί προενός έτους ακόμη είχε τη δυνατότητα κάπως να επιβιώσει, τώρα καταλαβαίνετε έχει αυξηθεί και η ανεργία, άνθρωποι ολόνα και περισσότερο περνάνε. Οι συνέπειες είναι όλο και πιο φανερές. Έχει στριμωχτεί πολύ οικονομικά. Από κοινωνία, τα οικονομικά είναι αλήθεια. Μέτρα που συνεχώς λαμβάνονται. Είναι αλήθεια. Η τραγωδία όμως είναι, και βέβαια αυτό ως πρόβλημα ξεπερνάει τα όρια και τη δυνατότητα προβληματισμού της ελληνικής κοινωνίας, είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Αυτή η πρόταση που κατατίθεται, συζητείται δημοσίως και προσπαθεί να υλοποιηθεί, είναι η πρόταση που κάνει ο σκληρός νεοφιλελεύθερος πυρήνας της Ευρώπης. Αυτή. Η άλλη πρόταση ποια είναι, τι ακούσαμε. Ακούσαμε τίποτε καμιά συγκροτημένη πρόταση. Ακούμε έτσι ατάκτως ερημένες σκέψεις, των οποίων οι συνέπειες όμως μπορεί να είναι πιο αρνητικές από αυτά που βιώνουμε σήμερα. Και εδώ είναι η τραγωδία ενός πολιτικού συστήματος, όχι μόνο ελλαδικού αλλά και ευρωπαϊκού, όπου συνέκλεινε από το 89 και μετά στην ίδια κατεύθυνση. Υπάρχει σοσιαλιστική εναλλακτική πρόταση. Εγώ βλέπω ότι οι σοσιαλιστές πολλές φορές, και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι πιο νεοφιλελεύθεροι από τους παραδοσιακούς νεοφιλελεύθερους. Και αυτό έχει τώρα, από το 2008 και μετά με την κρίση. Αυτό άρχισε να ισχύει εδώ και τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό λέω. Η τάση προς μια σύγκληση των δυνάμεων, των πολιτικών δυνάμεων προς ένα κέντρο το οποίο κρατάει τη σημαία του νεοφιλελευθερισμού είναι εδώ και πολλά χρόνια. Σήμερα όμως που βιώνουμε μια τρομερή κρίση, βλέπουμε να λέει, και με έκανε τρομερή εντύπωση, άκουγα ας πούμε στα ημέτρα, ακόμη και τον Πρωθυπουργό να λέει, ξέρετε, δεν είναι πολιτική μας αυτή, ούτε η ιδεολογία μας, αλλά πρέπει να την εφαρμόσουμε για να σωθεί η χώρα. Και το εύλογο ερώτημα είναι, δηλαδή αν εφαρμόσει την πολιτική και την ιδεολογία του, δεν θα σωθεί η χώρα. Η πολιτική και η ιδεολογία του είναι κατά της χώρας. Είναι δηλαδή η σοσιαλιστική πολιτική ή οποιαδήποτε απόκληση από την ελεύθερη νεοφιλελεύθερη πολιτική είναι κατά των συμφερόντων της χώρας. Ή αφορά μια ουτοπία. Δηλαδή, εκείνο που θέλω να πω είναι αυτό που ο διευθυντής του Monde Diplomatique έγραφε κάποτε. L'unique pensée, η μοναδική σκέψη. Όλα δηλαδή συνέκλυναν, ή αυτό που είπε και ο Φουκουγιάμα, το τέλος της ιστορίας. Τι εννοούσε το τέλος της ιστορίας. Ξέρετε, τώρα πλέον που κατέρευσαν τα τείχη, υπάρχει μια άποψη. Είναι νεοφιλελεύθεροι. Εκεί κατατείνουν. Και φοβάμαι, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια άποψη. Αλλά υπάρχει τέτοια οκτουμηρία πνευματική και τέτοια αδιαφορία πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων να ζητήσουν μια εναλλακτική λύση που όλοι εν ονόματι της διεκδίκησης και της άσκησης εξουσίας έχουν βολευτεί σε ένα πλαίσιο, το νεοφιλελεύθερο. Όχι μόνο οκτουμηρία, και συμφέροντα. Υπάρχουν και συμφέροντα, αλλά το κοινό θέλει να διαταράξουν, διότι μια άλλη πολιτική ενδεχομένως να ξεβολέψει κάποια συμφέροντα, όχι μόνο τα συντεχνιακά που αφορούν τη μεσαία τάξη ή την εργατική τάξη, εάν αφορούν και στο βαθμό που αφορούν. Υπάρχουν συμφέροντα σε πολύ μεγαλύτερο εύρος, πολύ πιο πάνω στην πυραμίδα. Εντάξει, υπάρχουν και συμφέροντα, αλλά υποτίθεται μια δύναμη, μια πολιτική δύναμη, η οποία θέλει να λέγεται, να έχει κάποια χαρακτηριστικά, δεν σου λέω σοσιαλιστικά, αλλά σοσιαλδημοκρατικά. Υποτίθεται ότι αυτά τα συμφέροντα τα ανακατεύει καμιά φορά. Και να ανακατεύει την τράπουλα. Επειδή αναφερθήκατε πλέον στο νεοφιλελευθερισμό, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, μετά το 90 βλέπουμε ότι με την πτώση του τείχους, όπως είπατε και εσείς, επικράτησε πλέον μία ιδεολογία παγκόσμια και αυτή η ιδεολογία
η ελεύθερη οικονομία, η οικονομία της αγοράς έγινε πολύ πιο σκληρή. Ελείψη και του αντιπάλου δέους προφανώς. Και βλέπουμε πράγματα στα οποία αντιδρούν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν και είναι ακόμα υπέρ της ελεύθερης αγοράς, υπέρ του καπιταλισμού, αλλά με την προϋπόθεση αυτός να έχει ένα στοιχειοδός και ανεκτά ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό έχει πάψει να υφίσταται με τον νεοφιλελευθερισμό. Εσείς θεωρείτε πλέον ότι ο καπιταλισμός, πρώτον, αν φταίει ο ίδιος για τη σημερινή κατάντια και το σημερινό αδιέξοδο, το συστημικό αδιέξοδο που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα, και πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται και στον ίδιο καπιταλισμό? Οφείλεται απλά ότι έκανε τον κύκλο του χωρίς να έκανε κάποιο λάθος, απλά ορίμασαν οι συνθήκες και ήρθε το αδιέξοδο? Φταίει ότι προσπάθησαν ο καπιταλισμός να βγάλει πολύ περισσότερα, ακόμα και μέσω του άειλου χρήματος, όχι μέσω της παραγωγικής διαδικασίας που ήταν το φυσικό του προνομιακό πεδίο πριν από 20 χρόνια, και έτσι στην ουσία σχεδόν αυτοκτονεί? Ποια είναι η δική σας άποψη? Ξέρετε, αυτή την αυτοκτονία, το τέλος του καπιταλισμού, την ακούω από φοιτητής. Και πριν από μένα φαντάζομαι ότι την ακούγαν και άλλοι. Από φοιτητές ή από τα γενοφάσκια τους. Από ό,τι έχει φανεί μέχρι τώρα, από τότε που εμφανίστηκε ο καπιταλισμός, ανάλογες κρίσεις, πολλές φορές οξύτερες, άλλες φορές λιγότερο οξύες, τις έχει περάσει. Κατάφερε όμως να τις ξεπεράσει. Εκείνοι που φάνηκαν ότι μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού δεν μπόρεσαν να αρθρώσουν. Υπαρκτός σοσιαλισμός ήταν μια πρόταση. Εγώ διαφωνώ, αλλά ήταν μια πρόταση. Αναζητούσαν μια άλλη. Και αυτή απέτυχε όμως και νωρίτερα. Παταγωγός. Εκείνη απέτυχε χειρότερα. Λοιπόν, δεν βλέπω μετά από αυτή την κατάρρευση οι δυνάμεις που υποτίθεται αμφισβητούσαν, έστω και στοιχειωδώς, τον καπιταλισμό, να έχουν αρθρώσει πολιτική πρόταση. Σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Αυτό εννοούσα προηγουμένως όταν σας έλεγα, μιλούσα για πνευματική οκνηρία. Τι είναι λοιπόν εκείνο που κάνει τις δυνάμεις που θέλανε ένα εναλλακτικό σύστημα από τον καπιταλισμό να διαμορφώσουν μια πρόταση συγκροτημένη, αλλά πρόταση εξουσίας τώρα. Δεν μιλάμε για προτάσεις αυτονομίας στη γειτονιά, να δούμε πώς θα λύσουμε τα τοπικά μας προβλήματα. Μιλάμε για πρόταση η οποία θα μπορεί να διαχειριστεί μια κοινωνία σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Τέτοιο πράγμα δεν έχουμε δει. Τι φταίει, είναι προς αναζήτηση.